Στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, κύριε Κουτσούμπα, σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα στο δελτίο μα σήμερα. Λίγε ώρε πριν πέσει η αυλαία αυτή τη προεκλογική περίοδου που περισσότερο θύμισε εθνικέ εκλογέ παρά ευρωεκλογέ. Τι λέτε. Ναι, σε πολλά σημεία τη θυμίζει οι εθνικέ εκλογέ. Αν και έγινε προσπάθεια να υπάρξει ένα υποτονικό κλίμα σε αυτέ τι εκλογέ και σε πολλές περιπτώσεις ξέφυγε. Ξέφυγε πολύ σε αποπροσανατολισμό, σε δευτερεύοντα, σε τριτεύοντα ζητήματα. Που λέτε ότι ξέφυγε, σε αυτά ζητήματα. που δεν αφορούν δηλαδή τον ελληνικό λαό. Γιατί άλλα είναι τα μεγάλα ζητήματα και άλλα κρίνονται σε αυτέ τι εκλογέ. Εννοείται και, και το πόθεν έσχεσαι, α πούμε. Ενώ και, γιατί... όχι πόσο πλούσιο είναι ο κύριο Κασελάκη, πόσο πλουσιότερο αν είναι ο κύριο Μητσοτάκη, πόσε ακίνητα έχει ο ένα, πόσε μετοχέ και επενδύσει έχει κάνει ο άλλο, πόσα εκατομμύρια διακινεί σε λογαριασμού ο ένα και πόσα ο άλλο. Πραγματικά ο ελληνικό λαό έχει αγανακτήσει από αυτή την την ιστορία από αυτή τη συζήτηση δεν είναι καν συζήτηση δηλαδή είναι ένας διαγωνισμός ε, υποκριτικών θα έλεγα ανάμεικτα με, ε, με εντελώ χιδαία ε, επιχειρήματα και αντεκλήσεις μεταξύ τους και ε, υπάρχει μεγάλη αποστροφή εγώ αυτό συναντώ τουλάχιστον όπως και οι υπόλοιποι υποψήφοι και τα στελέχη του κόμματος σε όλες τις μας mm -hmm. και τις συναντήσεις με, ε, με ανθρώπους. Τους ενδιαφέρουν τα προβλήματα της δουλειάς τους των εργασιακών του σχέσεων, αν θα έχουν μισθό, αν θα μπορέσουν να έχουν ένα ευρώ στην τσέπη για να πάνε να ψωνίσουν, να ζήσουν την οικογένειά τους. Τους ενδιαφέρει αν θα έχουν υγεία, αν θα έχουν το παιδί τους, αν θα περάσει στο πανεπιστήμιο και πώς θα πάει εκεί με τα λεφτά που δεν έχουν για να πληρώνει τα ενίκια. Τους απασχολεί το ρεύμα που θα εκτοξευθεί 70% πάλι με τις ανατιμήσεις, το νερό που θα εκτοξευθεί στο 20%. Αυτά είναι που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Εσύ... Και γι' αυτά δυστυχώ δεν έγινε ε, αρκετή συζήτηση, να μην πω καν συζήτηση. Εμεί θα δεν την κάνουμε όπω την κάναμε και με του άλλου πολιτικού ε. αρχηγού που φιλοξενήσαμε εδώ στο, στο δελτίο μα. Παρ' όλα αυτά, εσεί διαφωνούσατε εξ αρχής με την κριτική που ασκήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από τα κάποια άλλα κόμματα ότι έπρεπε ο νέος αυτός αρχηγό αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, να καταθέσει το, το πόθεν του, το του και την περιουσιακή του κατάσταση. Όχι βέβαια, βεβαίως έπρεπε να τα καταθέσει. Εγώ θα έλεγα και από τον πρώτο μήνα, πότε εκλέχτηκε το Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτέμβριο. Το 23. Έπρεπε αμέσω μετά, σε ένα μήνα, δύο, άντε το πολύ, να καταθέσει το Όπω κάναμε όλοι. Τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα. Και εγώ δεν ήμουν βουλευτή όταν εκλέχτηκα ε, γενικός γραμματέας τη Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αλλά κατέθεσα το πόθεν έσχεσαι αμέσως. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή καμία διαδικασία. Είναι πολύ απλά τα ζητήματα. Ε, λογιστήρια υπάρχουν, λογιστές υπάρχουν, ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν που, που μας ελέγχουν θα μπορούσε και να έχει ελεγχθεί ήδη για παράδειγμα ο κύριος Κασελάκη. Mm -hmm. Αλλά ο, ο ίδιος προτίμησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να αξιοποιήσει αυτό που του έδινε ε, το διαδικαστικό ζήτημα ο νόμος το χρονικό περιθώριο μέχρι 30, 30 Ιουνίου να καταθέσει το πόθεν έσχες, και το έκανε πέντε μέρες πριν τις εκλογές mm -hmm. και μάλιστα όχι με τον κανονικό τρόπο όπως όλοι με γραπτά, με στοιχεία, με ντοκουμέντα οπότε να δεις και πόσο είναι αυτό το, το έσχεστο, τέλο πάντων εντό εισαγωγικών, και το πόθεν από εκεί και πέρα ε, να ξεκινήσει η διαδικασία. Κανεί δεν μπορεί να μιλήσει για αυτά. Έδωσε μερικά νούμερα σε μια συγκέντρωση, σε μια παραλία, στην παραλία της Θεσσαλονίκη, στο, στο λιμάνι κάτω, μπροστά στο Λευκό Πύργο με φόντο τη θάλασσα και τα πλοία και είπε αυτά έχω εκεί, τα ναι. έχω. Παντός... Ε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, σας... το λιγότερο. Ναι, σας άκουσα κύριε Κουτσούμπα να χρησιμοποιείτε κάποιες εκφράσεις που δεν σας έχω συνηθίσει να πω την αλήθεια. Δηλαδή να τον λέτε τον κύριο Κασελάκη απατεωνίσκο και κλόνο του Μητσοτάκη. Γιατί τόσο οξύς χαρακτηρισμοί δεν σας έχουμε συνηθίσει η αλήθεια είναι. Μα δεν μπορεί να, δεν να εκφραστεί διαφορετικά για έναν άνθρωπο ο οποίο στη μια ε, λέει αυτό, την άλλη λέει το άλλο. Και μάλιστα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Τη μια ιερή αμυντική συμμαχία το ΝΑΤΟ και βεβαίως με τα μπούνια πρέπει να είμαστε στη Δύση, πράγματα που τα, που τα ακούγαμε παλιά μόνο από τους καραδεξιούς, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε έναν. Το λέτε καραδεξιό, μιλάει, δηλαδή, μιλάει, γιατί είναι σε ένα κόμμα που υποστηρίζει την αριστερά. Και τώρα μιλάει εν ονόματι τη αριστερά, Πάει και στο μουσείο του Μπελογιάννη, λέει ότι τιμά και του αγωνιστέ τη αντίσταση. Όχι, ενόχλησε ε, του ανθρώπου που έδωσαν τη ζωή του για αυτά τα ιδανικά. Έδωσαν το αίμα του, έδωσαν τα νιάτα του σε φυλακέ και εξορίες. έδωσαν και την ίδια τη ζωή του, το πιο πολύτιμότερο Αγαθό που έχει ο άνθρωπο. Εντάξει, μπορεί να ήθελε Γιατί, από κοντά ακριβώς. να δει και αυτό στο, Μο, το μοντέλο Μπορεί να πάει, μπορεί να πάει. Εγώ δεν, δεν κρίνω την ενέργεια. Οποιοδήποτε μπορεί να πάει. Εγώ θα έλεγα και τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία καλό είναι να περάσουν από αυτού του τόπου μαρτυρίου, να δούνε πώ ζούσαν οι κομμουνιστές, οι αριστεροί εκείνη την εποχή ε, που του κυνηγούσαν σε εξορίε και φυλακέ. Όλοι να πηγαίνουν. Και όλοι να βγάζουν διδάγματα και να βγάζουμε διδάγματα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι πήγε. Το πρόβλημα είναι ότι την ίδια ώρα που πάει εκεί, για τα ιδανικά που εκτελέστηκε ο Νίκο Μπελογιάννη, για παράδειγμα, κάνει δήλωση και λέει τον ΝΑΤΟ η ερήμα αμυντική συμμαχία. Και ξέρουμε όλοι, ο ελληνικό λαό το ξέρει, έχει γίνει και ταινία άλλωστε και τα παιδιά την έχουν δει στι τηλεοράσει, τον άνθρωπο με τον γαρίφαλο. Την απολογία του Νίκου Μπελογιάννη, τι έλεγε για τον ΝΑΤΟ, για του Αμερικάνου, για την άρχουσα τάξη της χώρας και για όλες αυτές τις ιερές αμυντικές συμμαχίες κατά τον κύριο Κασελάκη. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για έναν άνθρωπο να μιλάει και μάλιστα ονόματι της αριστεράς. Δεν είναι Ούτε πρέπει ο αριστερό άνθρωπο, οι άνθρωποι που σκέφτονται προοδευτικά, οι δημοκράτε, να νομιμοποιήσουν στη λογική του τέτοιε αντιλήψει και τέτοιε σκέψει. Mm -hmm. Εμεί δεν τον κατηγορήσαμε, για παράδειγμα, ότι πήγε στην Παλαιστίνη και έκανε συνάντηση και με την Παλαιστινιακή Αρχή. Τον κατηγορήσαμε γιατί πάει στην Παλαιστίνη μια εβδομάδα ε, πριν τι ευρωεκλογέ για συγκεκριμένου ψηφοθερικού λόγου, να το πω καθαρά, την ίδια ώρα που μιλάει για δικαίωμα αυτοάμυνα στο Ισραήλ ένα κράτος δολοφόνο τρομοκράτη που το ίδιο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που ξέρουμε ότι εκεί δεν είναι αριστεροί ναι. οι κομμουνιστές, αλλήλω, τώρα μην, μην τρελαθούμε τι είναι το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, ονομάζει εγκληματία πολέμου τον Νετανιάχου. Και τη Χαμά. Φυσικά και τη Χαμά. Τη Χαμά από την αρχή ναι. την είχε ονομάζει έτσι. Για τι ενέργειε που κάνει και βεβαίω κανεί δεν συμφωνεί με αυτέ τι ενέργειε. Το έχουμε πει γελίε φορέ. Άλλο αυτό όμω και άλλο να δίνει άλοθη σε ένα κράτο ο οποίο και πριν χτυπήσει η Χαμά τον Οκτώβριο είχε δολοφονήσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαι... είχε εκτοπίσει πάρα πολλούς ανθρώπους και έχει εκατοντάδες Μάλιστα. χιλιάδες επίσης φυλακισμένους στις Ιραϊνές φυλακές. Κάνει επικισμούς. Είναι κράτος κατακτητής. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Ναι, πάντως στα παλαιστινιακά εδάφη πήγε ο Στέφανος Κασελάκης. Θέλω όμως να πάμε στις, στις εκλογές, να έρθουμε μάλλον και πάλι στις εκλογές. Υπάρχουν οι εκτιμήσεις των περισσότερων δημοσκόπων, μην πω όλων, πως η αποχή θα χτυπήσει κόκκινο, πως θα είναι ίσως και ιστορική σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Τι βλέπετε εσεί τώρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα το αγγίξετε το... ή να το ξεπεράσετε το διψήφιο ποσοστό. Ναι, ο στόχο ο δικό μα είναι ότι να εκφραστεί αυτό που εκφράζεται όλα τα τελευταία χρόνια και αυτό που εκφράζεται τα τελευταία χρόνια και στις διαδικασίες, στις κοινωνικές διαργασίες που γίνονται, που είναι ζωντανές όντω και σημαντικές, όπως είναι σε πρωτοβάθμια εργατικά σωματεία, σε δευτεροβάθμια, σε εργατικά κέντρα, σε ομοσπονδίες, όπως είναι στις φοιτητικές εκλογές όπου η ΚΝΕΑ αναδείχτηκε η πανσπουδαστική πρώτη δύναμη για τρίτη συνεχή χρονιά, σε άλλους μαζικούς φορείς των εργαζομένων, στις δημοτικές εκλογές πέρσι, επίσης στις βουλευτικές εκλογές, είχαμε μια σημαντική άνοδο. Μετά το 5% του ΚΚΕ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ε, έφτασε το ΚΚΕ το 7,7%. Ήταν μια σημαντική άνοδος. Και επίσης στις περιφερειακές εκλογές που ήταν ενιαίο ψηφοδέλτιο πανελλαδικό φτάσαμε το 10,1%. Εμείς λέμε αυτή η ανωδική πορεία Λέτε δηλαδή σε όλους ότι αυτό το 10,1% και πάνω μπορεί να το πιάσει και, και, τώρα. Πρέπει την Κυριακή στις ευρωεκλογές να εκφραστεί ξανά. Και με τα ποσοστά αυτά, αλλά και πολύ περισσότερο. Γιατί υπάρχει συνεχή ανωδική πορεία και νομίζουμε ότι στι ευρωεκλογέ υπάρχει δυνατότητα να εκφραστεί αυτή η ανωδική πορεία. Είμαστε αισιόδοξοι. Άλλωστε, είναι και το μόνο ζήτημα πιστεύω που κρίνεται, που θα είναι κριτήριο δηλαδή για το πώ προχωρά Αυτό το ρεύμα που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στην ελληνική κοινωνία, αμφισβήτηση τη κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική. Και αυτό μπορεί να γίνει με το ΚΚΕ πολύ πιο Τώρα, ισχυρό. Θέλω, κύριε Κουτσούμπα, να μου πείτε τι μήνυμα πρέπει να σταλεί από του ψηφοφόρου ε, στην κυβέρνηση, διότι υπάρχει κατηγορία από τα περισσότερα κόμματα τη αντιπολίτευση πως η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυριακού Μητσοτάκη που κυβερνά, ε, διέπεται από αλαζονία. Μιλούν για την αλαζονία του 41%. Ναι, βεβαίω. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριο Μητσοτάκη πρέπει να ξεπεζέψουν από την καβάλα και από την αλαζονία του 41%. Ε, θα πρέπει να δεχτεί πλήγμα, θεωρούμε εμεί, ε, η κυβερνητική παράταξη. Ακριβώ για όλα αυτά που έκανε, όχι μόνο για την αλαζονία και το πώ αξιοποίησε κουνώντα το δάχτυλο στον ελληνικό λαό το 41%, αλλά να δεχτεί πλήγμα η πολιτική τη και ένα γερό χαστούκι για ακριβώ για τι για τα νομοθετήματά της, για τα μέτρα που πήρε, για αυτό που έχει κάνει στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό. Και εδώ είναι όλα πάνω. Σε ποια απ τα αναφέρεστε. Από τα τέμπη και το έγκλημα των τεμπών που ακόμα συνεχίζεται και μάλιστα τώρα με τη δικογραφία που ήρθε, όπου δείχνει συγκάλυψη και προσπάθεια μετά την τραγωδία αυτή, με τα μπαζώματα και όλα αυτά και προκύπτουν ποινικέ ευθύνε πλέον για την κυβέρνηση και όχι μόνο για την τραγωδία και το πώ έγινε αυτό με την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, που υπάρχουν διαχρονικέ ευθύνε ε, όλων, μέχρι τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, τα νοσοκομεία, τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, για παράδειγμα, την έλλειψη, την τεράστια έλλειψη ε, υγειονομικών γιατρών, νοσηλευτών, βοηθητικού προσωπικού ώστε να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μα, για την κατάσταση τη Ιδία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τι μεγάλε κινητοποίησει των φοιτητών, ε, και βεβαίω το ότι δεν μπορεί. Να ζήσει ο νέο άνθρωπο, να πάει εκεί και η οικογένειά του να στηρίξει. Δεν υπάρχουν φοιτητικέ αιστείε. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη και δεν υπάρχουν αρκετά επιδόματα ενίσχυση και για το φοιτητή, αλλά και για την οικογένεια, τα νέα ζευγάρια που θέλουν να φτιάξουν την οικογένειά του να πάρει μήνυμα για τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Έχουμε σε, πολλές, σε πολλούς κλάδους, σε πολλές επιχειρήσεις, δεκά ώρα, δωδεκά ώρα, εκατόν τόσα χρόνια μετά την εξέγερση των εργαζομένων που πάλεψαν για το οχτάωρο να λιώνουν σήμερα κυριολεκτικά μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες. Και όλα αυτά, κοιτάξτε, σε συνδυασμό με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι δεν ομοθετεί μόνο το εδώ. Καταρχάς, τα περισσότερα νομοσχέδια τα πέρασε με τις ψήφους και των υπολείπων. Κατά 93% το ΠΑΣΟΚ, κατά 75% ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά 55% η ελληνική λύση του Βελόπουλου, που τώρα έχει ανέβει στα κεραμίδια και κάνει δίθεν αντισυστημική. Ε, αντιπολίτευση, όλοι αυτοί ψήφισαν. Και αυτές οι οδηγίες, αυτά τα μέτρα, αυτές οι κατευθύνσει, πρώτα συνδιαμορφώθηκαν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, για το οποίο ψηφίζουμε την Κυριακή και στέλνουμε ευρωβουλευτέ. Εδώ όμω και εσάς, Γίνεται κύριε πρώτα Κουτσούμπα, η προεργασία, σας ασκείτε... αποφασίζονται και μετά πάνε στα Εθνικά Κοινοβούλια και ναι. υλοποιούνται. Εδώ σας ασκείται και εσά, το κόμμα σας, όχι εσά συγκεκριμένα, μία κριτική ότι γιατί να ψηφίσει κανεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στι διότι είναι ένα κόμμα που δεν. Δεν πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωβουλή. Ε, φυσικά δεν πιστεύουμε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να μα ψηφίσει. Διότι εμεί δεν, ε, δεν έχουμε δεσμεύσει. Ξέρετε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Αντωνοπούλου. Υπάρχουν τα λόμπι. Τα λεγόμενα λόμπι τα οποία νομιμοποιήθηκαν κιόλα με τι ψήφου όλων των ελληνικών κομμάτων. Αυτού που ανέφερα πριν και τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και τη λεγόμενη βολική αντιπολίτευση των υπολείπων. Ε, τα λόμπι αυτά που έφτιαξαν τις διάφορες καηλοί και χρηματοδότησαν συνεχίζουν τη χρηματοδότηση. Κάνουν ουρά ευρωβουλευτέ για να περάσουν να πάρουν το φακελάκι τους κάτω από το τραπέζι για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα λόμπι της διαφθοράς. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, των μεγάλων ομίλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης, των πολέμων, όλων αυτών που, ε, που ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό όπω είναι ο και η ακρίβεια ναι, βεβαίω δεν τη θέλουμε. Mm. Βεβαίω εκφράζουμε αντίθεση. Γι' αυτό και ακριβώ να μα την Τώρα να μιλήσετε για την ακρίβεια. Γιατί ξέρετε στην Ελλάδα, αφού μιλάμε και για τι δημοσκοπήσεις που μου είπατε πριν, το 50% του ελληνικού λαού εκφράζει τέτοια αντίθεση σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή δεν είναι η Ευρώπη των λαών. Ναι, Εμείς είναι αλήθεια πω δεν είναι η Ευρώπη των, των λαών. Στην είμαστε, με Ευρώπη ειρήνης, είμαστε με την Ευρώπη των λαών. Είμαστε με την Ευρώπη τη ειρήνη, είμαστε με την Ευρώπη τη ισότητα, τη αλληλεγγύη, mm -hmm. ε, τη μη εκμετάλλευση, τη ανάπτυξη αυτά. Αλλά αυτή πρέπει να είναι μια άλλη Ευρώπη. Για μα είναι η σοσιαλιστική Ευρώπη. Η Ευρώπη Τώρα, των λαών. Και όχι αυτό εδώ η Ευρώπη τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματο. Θέλω μία τελευταία ερώτηση, που όμω είναι το πρώτο ζήτημα που μα απασχολεί όλου, το ζήτημα τη ακρίβεια. Και θέλω να ακούσω τι προτάσει σα, πώ μπορεί ε, αυτό το ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά να αντιμετωπιστεί, γιατί η αλήθεια oh. είναι το ζούμε όλοι στο πετσί μα καθημερινά όταν πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, μανάβικο, οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει μια δέσμη μέτρων, διότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο, είναι οι τιμές. Είναι όμω οι μισθοί και οι συντάξει, είναι και οι φόροι. Λέτε μηδενισμό αυτοί, ΦΠΑ στα τρόφιμα. είναι πακέτο για παράδειγμα όλα αυτά. Για παράδειγμα, λέμε αυτό που έπρεπε να γίνει χτε, που μου λέτε, χωρί να λύνει πάλι οριστικά το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον αλλά ανακουφίζει, να είναι μια αρχή. ανακουφίζει του εργαζόμενου, τα λαϊκά νοικοκυριά. Ε, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση. Κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο, στα καύσιμα αφορολόγητο πετρέλαιο, για παράδειγμα, για τους αγρότες που μας, ακούνε, μας βλέπουν αυτή τη, ε, τη στιγμή για όλη την ελληνική επαρχία. Και βεβαίω αυξήσει σε μισθού συντάξει, ώστε ένα αξιοπρεπώ ο άλλο να ζει. Γιατί είναι άλλο να παίρνει ένα καλό μισθό και να πα στο ράφι και να δει μια μικρή αύξηση. Mm. έχεις Έχει χρήματα όμω στη τσέπη σου και βεβαίω η φορολογία. Η έμεση φόρη που σα είπα πριν για το ΦΠΑ κλπ. Αλλά και η άμεση φορολογία, η οποία πρέπει να μειωθεί. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή Φτάσαμε τώρα ε, και με τον Ένφια και με του φόρου, ε, φορολιστία μεγάλη στα λαϊκά νοικοκυριά, φορολιστία μεγάλη ε, στου αυτοαπασχολούμενου επαγγελματίε, στου επιστήμονε, mm -hmm. με τον μπλοκάκι, ο, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση και βεβαίω mm -hmm. αφήνει φοροαπαλάση μόνο του μεγάλου. Όπου εκεί εθελοντικά δίνουν και καμιά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά άλλα ζητήματα, γιατί αυτά πάνε πακέτο. Γι' αυτό σα είπα, δεν λύνεται μόνο με τέτοια μέτρα. Αλλά το τουλάχιστον ζήτημα. να γίνει μια αρχή. Ναι, λοιπόν... Πρέπει όχι το ζήτημα τη απολυκνητοποίηση, το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγενε... σε ενέργεια. Η πράσινη ανάπτυξη, την οποία μα λένε, έχει οδηγήσει να εκτοξευθούν λόγω των ΑΠΕ και την άναρχη τοποθέτησή του, που καταστρέφουν και το περιβάλλον εκτό των άλλων. Δεν είναι πράσινη μετάβαση αυτή. Πράσινα άλλα άλογα τα λέω αλλά, αλλά τέλο πάντων έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά έχει εκτοξεύσει και το ρεύμα. Η ακρίβεια και το κόστος τη ενέργεια είναι τεράστιο. 70% αυξάνει τώρα. Και όλα αυτά ήρθαν και έδεσαν πακέτο και με το εμπάρκο στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία με το φυσικό αέριο και εκτοξεύθηκε πάλι ε, η τιμή. Εμείς εδώ δεν είχαμε το λιγνίτι γιατί είχε αρχίσει να καταστρέφεται, να απαξιώνεται ένα κλίτιο, να κλείνει ο λιγνίτη. Και βεβαίω πήγαμε στο αμερικάνικο LNG, το οποίο είναι πανάκριβο. Και όλα αυτά. Οδηγούν να εκτοξεύονται οι τιμέ, να μην έχει την απληρώσει. Χώρια Τα λοιπάσματα τα... που εκτοξεύουν το κόστο τη αγροτική παραγωγή, το κόστο τη παραγωγή για του αγρότε και μετά αυτό μετακυλίεται, οι έμποροι χρηματίζουν, ε, εκμεταλλεύονται τον πόνο του αγρότη και λοιπόν, ε, δημιουργείται κ. όλη κ. αυτή Πουτσούπα, η κατάσταση. Θέλω... Άρα, αυτά είναι πακέτα μέτρων. Και τέλο, να πω για αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Φτιάχτηκε με τη συνθήκη του Μάστρικ το 1992, όπω όλοι πολύ καλά θυμόμαστε. Εκεί μιλάει για ελευθερία κίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίων. Αυτό στην αρχή φάνταζε πολύ ωραίο σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Όμω δυστυχώ τα πράγματα ήρθαν να αποδείξουν ότι οι ανταγωνισμοί των λίγων μονοπωλιακών ομήλων και βεβαίω οι άλλοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι άλλοι είναι πιο ισχυροί και μπορούν να έχουν τον ανταγωνισμό σε μικρές οικονομίες όπως η Ελλάδα, η Ελλάδα να έχουν τις τιμές τους πολύ ακριβά των προϊόντων τους, ενώ σε άλλες οικονομίες μεγάλες, επειδή εκεί υπάρχουν ανταγωνιστές ισότιμοι να τους αντιμετωπίσουν, βάζουν πιο χαμηλές τιμές. Και γίνεται όλος ο φαύλος κύκλος σε αυτή την ωραία Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι των λαών, αλλά των λεφτάδων, Είτε, των επιχειρηματικών ομήλων και όχι των λαών. Γενικά, Γραμματέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη μέχρι την Κυριακή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα η νεολαία, να πάει, να ψηφίσει και να ψηφίσει σωστά. Να ρίξει την ψήφο της στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.